Σαλπίγκον θεόληπτη γλώσσε των θεολόγων ανδρών ευηχέστερων, τη Θεοτόκο ευώων των εξόδιων ενηχούμενε ύμνων το πνεύματι. Χέρις ακύρατε πηγή της του Θεού ζωαρχικής και σωτηρίου πάντων σαρκώσεως. Αυτό το τροπάριο, το οποίο ανήκει στον πρώτο κανόνα της κοιμήσεως Θεοτόκου και στην πέμπτη οδή, μας περιγράφει το πώς οι Άγιοι Απόστολοι που συγκεντρώθηκαν θαυματουργικά από τα πέρατα της Οικουμένης ύμνησαν την υπεραγία Θεοτόκο κατά την έξοδό της. Και τι λέγει, ερμηνεύοντας αυτό το τροπάριο, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Οι γλώσσες, λέει, οι θεόληπτες. Τι θα πει θεόληπτος, αυτός ο οποίος έχει ληφθεί, έχει καταληφθεί από τον Θεό. Δηλαδή, οι γλώσσες των θεολόγων ανδρών, των Αποστόλων, που φέρονται και κινούνται από το Άγιο Πνεύμα. Η θεόληπτη γλώσσα των θεολόγων ανδρών ονομάζει τους Αγίους Αποστόλους θεολόγους, θεολόγους άνδρες, τους θείους καιρούς Αποστόλους. Τους ονομάζει έτσι, καθώς αυτοί ήταν οι πρώτοι και αληθινοί και κυρίως θεολόγοι που διδάχθηκαν από τον Θεολόγο αμέσως, απευθείας την ασφαλή θεολογία της πίστεως. Τον αληθινό Θεολόγο τον άκουσαν με τα αυτιά τους, τον Λόγο του Θεού, τον Λόγο της πίστεως. Και γι' αυτό είναι και οι πρώτοι και μέγιστοι και αληθινοί και κυρίως θεολόγοι. Και από αυτούς άντλησαν όλοι οι μετέπειτα θεολόγοι τα δόγματα της θεολογίας. Γι' αυτό και ο Θείος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, τους μεν Αποστόλους ονομάζει θεολόγους στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του «Περί Θείων Ονομάτων», όπου αναφέρει και για την κοίμηση της Θεοτόκου και λέγει τα εξής: «Πέτρος δε η τιμιωτάτη κορυφαία των θεολόγων». Και πάλι για τον Άγιο Ιερόθεο λέει «Ήταν ανώτερος από όλους τους θεολόγους». Και συνεχίζει «Τα δε συγγράμματα των Ιερών Αποστόλων μαζί και των προφητών σε πολλά μέρη τα ονομάζει ο Άγιος Διονύσιος θεολογία». Αυτές λοιπόν οι γλώσσες των Αποστόλων, των κατεξοχήν θεολόγων, λέει το τροπάριο, ενηχούμενε, δηλαδή εμπνεώμενες από το Πνεύμα του Άγιο, έψαλαν στη Θεοτόκο τον εξόδιο ύμνο, την ακολουθία της εξόδου, τα επιτάφια άσματα, περισσότερο δυνατά και λαμπρότερα από τον ήχο της άλπιγκος, ευηχέστερον πιο δυνατά από τον ήχο της άλπιγκος, ενηχούμενε, εμπνεώμενε από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό κατάλληλα θα μπορούσε να πει κανείς, σωστά αρμόζοντα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τέριαζε τότε στους Αποστόλους, άρμοζε στους Αποστόλους εκείνο που είπε ο Θεός στους παλαιούς ιερείς, στο βιβλίο των Αριθμών. Οι ιερείς σαλπιούσιν εν τε σάλπιγξι. Και οι Απόστολοι εδώ κηρύττουν και υμνούν και ψάλλουν τον εξόδιο ύμνο της Θεοτόκου δυνατότερα από τις σάλπιγγες. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει πάλι «Ως σάλπιγγα ύψωσον τη φωνή σου». Και οι Άγιοι Απόστολοι ευηχέστερον, ακόμα πιο δυνατά και από σάλπιγγες, έψαλον τον εξόδιον ύμνο στην υπεραγία Θεοτόκου. Και στη συνέχεια λέει ο Μελωδός ποιον ύμνο έλεγαν στη Θεοτόκο οι Απόστολοι. «Χαίρε και Εφραίνου, Θεοτόκε, διότι εσύ έγινες ακύρατη». Ακύρατη θα πει άφθαρτη. «Εσύ έγινες άφθαρτη.
Είσαι πηγή και αιτία της ένσαρκης οικονομίας του Θεού Λόγου, η οποία έγινε αρχή της ζωής και σωτηρίας όλων μαζί των ανθρώπων. Χέρις ακύρατε, πηγή της του Θεού ζωαρχικής και σωτηρίου πάντων σαρκώσιος. Να χαίρεσαι και να εφραίνεσαι, γιατί αυθαρτοποιήθηκες, έγινες άφθαρτη και είσαι η πηγή, η αρχή της σωτηρίας, η πηγή και η αιτία της ένσαρκης οικονομίας του Θεού Λόγου, η οποία ένσαρκη οικονομία έγινε η αρχή της ζωής, ζωαρχική, αρχή της ζωής και σωτηρίας όλων μαζί των ανθρώπων. Πηγή, λέει ο ανώνυμος ερμηνευτής, την Θεοτόκο ονόμασε, της Θείας Αρκώσεως. Η Παναγία είναι η πηγή της Θείας Αρκώσεως, καθώσον από τα πανάχραντα της αίματα, σαν από κάποια γλυκύτατα και ιδύτατα νάματα, δεχόμενος ο Θεός Λόγος της Σάρκα, την απέκτησε και την έπηξε στον εαυτό του με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι προήλθε από αυτήν, από την Παναγία μας, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Επειδή το ακύρατε δεν ταιριάζει με το πηγή, πρέπει να αναγνώσκεται με στιγμή, δηλαδή να υπάρχει εκεί κόμμα, χέρις ακύρατε. Να χαίρεσαι εσύ που αναδείχθηκες άφθαρτη ή της του Θεού ζωαρχικής και σωτηρίου πάντων σαρκώσιος. Εσύ που είσαι η πηγή της σαρκώσιος, η οποία είναι η αρχή της όντας ζωής για όλους εμάς. Όσα ακόμα άλλα θαυμαστά εγκόμια και ύμνους εξόδιους και θεομητροπρεπείς, δηλαδή που αρμόζουν στη Μητέρα του Θεού, έλεγαν οι Θείοι Απόστολοι στην κηδεία της Θεοτόκου και όσους και ποιους χαιρετισμούς της πρόσφεραν, όποιος θέλει ας τα αναγνώσει αναλυτικότερα, τόσο στους τρεις πανηγυρικούς λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, όσο και στους άλλους τρεις λόγους που φιλοπώνησε ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στην ίδια εορτή. Αυτά τα θεομητροπρεπή, που αρμόζουν δηλαδή στη Μητέρα του Θεού, και υψηλά εγκόμια που πρόσφεραν τότε οι Απόστολοι στη Θεοτόκο, άρχισε να τα πει το πετεινό του ουρανού, εννοώ ο Άγιος Διονύσης Ορεοπαγίτης. Ύστερα όμως δηλιάζοντας και μη μπορώντας, με απορία και θαυμασμό τέλειωσε το λόγο του λέγοντας: «Οπότε και εμείς, όπως γνωρίζεις και ο ίδιος και πολλοί από τους ιερούς μας αδελφούς, συγκεντρωθήκαμε για την θέα του ζωαρχικού και θεοδόχου σώματος της Θεοτόκου». Είναι ζωαρχικό γιατί είναι αρχή της ζωής το σώμα της Θεοτόκου, και είναι και θεοδόχο, γιατί δέχθηκε τον Θεό μέσα του. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιερόθεος, για την θέα, για να δούμε δηλαδή το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της Θεοτόκου. Στη συνέχεια, νομίζω, λέει, αφού ανήμνησε καθένας από τους ιεράρχες όσο μπορούσε την απειροδύναμη αγαθότητα της θεαρχικής ουσίας, και στο τέλος λέει, και τι θα μπορούσαμε και τι θα μπορέσουμε να πούμε για όσα θεολογήθηκαν εκεί, για όσα υπόθηκαν εκεί, σαν να λέει με το λόγο αυτό: «Τι να σου πω, ιερέ Τιμόθε, για τους θεολογηθέντες ύμνους στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αυτή είναι ανέκφραστη στο λόγο και ακατάληπτη από το νου». Γι' αυτό λέει στη συνέχεια: «Αλλά τα εκεί μυστικά
επειδή δεν λέγονται σε όλους και εσύ τα γνωρίζεις, ας τα παραλείψουμε. Και έχουμε στη συνέχεια την έκτη οδή, η οποία σχετίζεται με το θαύμα της τριμέρου διασώσεως και εκβολής από το κήτος, της τριμέρου παραμονής μέσα στο κήτος και στη συνέχεια της θαυμαστής εκβολής του, του Ιωνά, το οποίο συνδυάζεται με την τριήμερο ταφή και εξανάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Λέει λοιπόν αυτός ο ερημός, «Άλλιον ποντογενές, κιντόον εντόστιον πυρ της τριήμερου ταφή σου ειν προεικόνισμα». Αυτό το φοβερό πυρ που υπήρχε μέσα στα εντόστια του κήτους αυτού του θαλασσίου ήταν τύπος της τριμέρου σου ταφής. Όπως ο Ιωνάς δηλαδή έμεινε τρεις μέρες μέσα στην κοιλία του κήτους, όπου υπήρχε εκεί το φοβερό, η φοβερή αυτή θερμοκρασία που λογικά υπάρχει μέσα στην κοιλία του κήτους αυτού. Αυτό ήταν, λέγει, η παραμονή αυτή ήταν τύπος της τριμέρου ταφής του Κυρίου. Ου Ιωνάς υποφύτης αναδέδεικται και αυτού όλου της τριμέρου ταφής σου υποφύτης, προφήτης ήταν ο Ιωνάς. Σε σωσμένος γάρ ως και προπέποτο ασυνείς ευώα. Και αφού διασώθηκε ασυνείς, δηλαδή αυλαβής, ο Ιωνάς εφώναζε. «Θύσωση μεταφωνής ενέσεως, Κύριε, θα θυσιάζω σε σένα, θα σου προσφέρω θυσία ευχαριστίας». Ο ερμός αυτός, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, περιλαμβάνοντας την ιστορία του προφήτη Ιωνά, κυρίως λέγεται για την τριήμερη ταφή και Ανάσταση του Δεσπότου Χριστού, όπως αυτός ο ίδιος τον έφερε για παράδειγμα. Ο ίδιος ο Κύριος μίλησε για τον προφήτη Ιωνά και την προτύπωση της Αναστάσεώς του για μέσω αυτού. Τι είχε πει ο Κύριος? «Ως περίν Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας». Όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλία του κήτους τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης, μέσα στη γη, τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Αυτός ο ερμός προσαρμόζεται πολύ καλά όμως και στην Αϊπάρθενο Μαριάμ, τη μητέρα του Χριστού. Διότι όπως ο Υιός της τρεις ημέρες έκανε στον τάφο και αναστήθηκε, έτσι και η μητέρα τρεις ημέρες αφού έκανε στον τάφο, αναστήθηκε. Και βλέπε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στην υποσημείωση του τροπαρίου, νικητικά μεν βραβεία ήρω, βλέπε εκεί, λέει, τις μαρτυρίες που διαβεβαιώνουν την Ανάσταση της Θεοτόκου. Γι' αυτό είπε και ο θείος Μάρκος, ο Εφέσου, ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, «Νέκρο συνδέχεται η μητέρα της ζωής». Και αφού τοποθετήθηκε σε τάφο, μετά από την τρίτη ημέρα, με δόξα ανασταίνεται, συμβασιλεύοντας με τον Υιό και ζητώντας την των πτεσμάτων μας άφεση. Έτσι λοιπόν, όπως ακριβώς ο Ιωνάς δεν έπαθε καμία βλάβη από το κήτος, έτσι ούτε το σώμα της Παρθένου δεν έπαθε καμία βλάβη και διαφθορά από τον τάφο, καμία αλλίωση. Γι' αυτό και αναδείχθηκε ακύρατος, όπως ακούσαμε στο προηγούμενο τροπάριο της Πέμπτης Οδής, δηλαδή άφθαρτη. Γι' αυτό και ο Χρυσορήμων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ως θαύμα παριστάνει την κατάποση του Ιωνά από το κήτος και την αδιάφθορη έξοδό του. Λογικά θα έπρεπε να χωνευτεί μέσα στο στομάχι του φοβερού αυτού κήτους, να διαλυθεί. Λέει ο Ιερός Σώστομος,
Πες μου, πώς το θηρίο είχε τον Ιωνά στη γαστέρα και δεν χάθηκε, δεν χάθηκε ο Ιωνάς, δεν είναι παράλογο, δεν κινείται φυσικά, πώς λυπήθηκε τον δίκαιο, δεν θα πρέπει να το γονέψει το κήτος αν κινιόταν φυσικά, σύμφωνα με τη φύση του, δεν θα έπρεπε να τον διαλύσει, να τον χωνέψει. Πώς τον λυπήθηκε, πώς δεν τον έπνιξε η θέρμη, πώς δεν σάπισε, διότι αν μόνο το να είναι στο βυθό είναι δύσκολο πολύ, το να βρίσκεται στα σπλάχνα και σε εκείνη τη θερμότητα είναι πολύ περισσότερο δύσκολο, διότι πώς αναπνέει τον αέρα από εκεί, πώς επαρκούσε για δύο ζωές η αναπνοή του κήτους, πριν βέβαια και η αναπνοή του Ιωνά. Πώς τον έκανε με το αυλαβή, πώς ακόμη μιλούσε, γιατί όντας μέσα στην κοιλία μιλούσε ο Ιωνάς, προσευχόταν. Πώς μπορούσε και προσευχόταν μέσα του, άρα για αυτά δεν φαίνονται άπιστα, απίστευτα. Αν τα εξετάζουμε, με τη λογική, είναι άπιστα. Εάν όμως με την πίστη, είναι πολύ πιστά, αξιόπιστα, αληθινά. Στρεφόμενος λοιπόν ο μελωδός προς τον Κύριο, λέει, το πήρε εκείνο το εντόστιο, μέσα στα εντόστια δηλαδή, και κοιτώ και θαλασσινό, μέσα στα εντόστια του κήτους, του θαλασσίου αυτού, θα λέγαμε τέρατος, το οποίο ήταν γεννημένο στο πέλαγος. Όλα τα επίθετα αυτά είναι περίφρασης και δηλώνουν το κήτος, άλλιον, ποντογενές, κοιτών, εντόστιων. Περίφρασης είναι όταν κανείς με πολλές λέξεις ονομάζει ένα πράγμα που μπορούσε να το ονομάσει με λίγες ή και με μία μόνο. Και το κήτος που κατάπιε τον Ιωνά ήταν ένας τύπος και ένα προεικόνισμα της τριμέρου ταφίσου, Κύριε. Μπορεί όμως το τι προεικόνισμα να εννοηθεί, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αντί του ένα μέγα προεικόνισμα, καθώς από όλα όσα προεικόνισαν την τρίμερη ταφή και Ανάσταση του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, το θαύμα που αναφέρεται στον Ιωνά ήταν το μεγαλύτερο. Γι' αυτό και ο Κύριος ως παράδειγμα τον Ιωνά ανέφερε, όπως λέχθηκε παραπάνω. Το ότι πάλι το τι λαμβάνεται αντί του μέγα δηλώνεται από το Ευαγγέλιο. Τι προεικόνισμα, μέγα προεικόνισμα. Το ίδιο έλεγαν οι Ιουδαίοι και για τον Κύριο. Τι να σε αυτόν συμπείς, ποιον κάνεις, ποιον παριστάνεις θα λέγαμε. Δηλαδή τον κάνεις τόσο μεγάλο τον εαυτό σου. Και από τις πράξεις, όπου λέγεται για τον Σίμωνα Μάγο, λέγον είναι τεινά εαυτόν μέγα, έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι κάποιος μεγάλος. Εδώ μαζί με το τεινά προστίθεται και το μέγα. Μέγα προεικόνισμα της Αναστάσεως του Κυρίου, ο Ιωνάς. Το κήτος λοιπόν που κατάπιε τον Ιωνά ήταν ένας τύπος και ένα προεικόνισμα της τριμέρου ταφής σου, Κύριε. Του τύπου αυτού προάγγελος, υποφήτης, ήταν ο Ιωνάς. Αυτός δηλαδή, δια του εαυτού του, εξάγγειλε αυτόν, αυτό το μυστήριο της τριμέρου ταφής και Αναστάσεως του Κυρίου. Και το εξήγγειλε αυτό το μυστήριο ο Ιωνάς πάσχοντας ο ίδιος. Ακόμα το υποφήτης μπορούμε να πούμε ότι λαμβάνεται αντί του προφήτης, διότι τον τύπο αυτό με τον εαυτό του ο Ιωνάς προφήτευσε. Δηλαδή δεν είπε ο Ιωνάς κάτι για την Ανάσταση του Χριστού, αλλά με τη ζωή του, με αυτό που έζησε και έπαθε, προεικόνισε την Ανάσταση του Χριστού. Και γι' αυτό αναδείχθηκε προφήτης με τη ζωή του. Τον τύπο αυτό τον προφήτευσε λοιπόν με τον εαυτό του Ιωνάς. Σημείωσε ακόμα ότι εδώ πρέπει να προστίθεται αναγκαστικά και το τριημέρου σου Αναστάσεως. Όπως τρεις μέρες ήταν μέσα στο κήτος
ο Ιωνάς, έτσι και ο Κύριος αναστήθη τριήμερος. Και είναι τύπος λοιπόν η παραμονή του στο Κήτος, του Ιωνά, της τριημέρου Αναστάσεως, όπως βεβαιώνει και ο θεολόγος Γρηγόριος, λέγοντας για τον Ιωνά, αφού εγκατέλειψε την κατασκευή της χαράς, την Ιώπη, η λέξη Ιώπη αυτό σημαίνει, κατασκευή της χαράς. Αφού λοιπόν έφυγε από εκεί, από την Ιώπη έφυγε ο Ιωνάς, ενώ, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, από την παλαιά δόξα και το αξίωμα, έριξε τον εαυτό του στο πέλαγος της λύπης. Και γι' αυτό χυμάζεται. Γιατί έριξε τον εαυτό του στο πέλαγος της λύπης? Γιατί έκανε παρακοή. Δεν υπήκουσε στον λόγο του Κυρίου να πάει να κηρύξει στην Νινεβή μετάνοια, αλλά έφυγε προς άλλη κατεύθυνση, μπαίνοντας από την Ιώπη στο πλοίο, και έπεσε στο πέλαγος, και έπεσε στο χειμώνα, στην ταραχή, στον κλειδονισμό, στην ταλαιπωρία, γιατί έτσι παθαίνει κάθε ένας που φεύγει από την υπακοή. Χυμάζεται και καθεύδει και ναυαγεί και ξυπνάει και κληρούται. Πέφτει ο κλήρος σε αυτόν, ότι αυτό είναι η αιτία της αλλοσοταραχής. Και ομολογεί την φυγή και αναγκάζεται να ομολογήσει το λάθος του, ότι έφυγε από προσώπου Κυρίου, δεν υπήκουσε στο πρόσταγμα του Θεού και καταποντίζεται, ρίχνεται μέσα στο βυθό της θαλάσσης και από το Κήτος καταπίνεται, μεν, αλλά δεν καταναλύσκεται. Και το θαύμα στον τριήμερο Χριστό συναποδίδεται, καταλήγει ο Άγιος και τελειώνει ο Άγιος Γρηγόριος εδώ τη φράση. Αποδίδεται, συναποδίδεται το θαύμα αυτό του Ιωνά στον τριήμερο Χριστό, στον Κύριο που αναστήθηκε τρεις ημέρες μετά από την ταφή του. Με την προσθήκη αυτή της Αναστάσεως, η έννοια συνάπτεται με τα κατωτέρω λόγια του Μελωδού. Διαφορετικά είναι ασυνάρτητη και ανακόλουθη. Τι λέει στη συνέχεια ο Μελωδός? Ότι ο Ιωνάς, σωζόμενος από το Κήτος, αυλαβής. Αυτό δηλώνει η λέξη ασυνής, το σι με γιώτα, το νι με ήτα. Δηλαδή, α και σύνος. Α, σύνος θα πει βλάβος, θα πει βλάβη. Ασυνής, επομένως, είναι το στερητικό αλφα και η λέξη βλάβος, βλάβη. Άρα, αυλαβής, ασυνής. Βγαίνει από την κοιλία του Κήτους ο Ιωνάς. Όπως ήτανε αυλαβής και πριν να καταποθεί, έτσι και αφού μένει τρεις μέρες θαυματουργικά, με θαυμαστό τρόπο, ζωντανός, αυλαβής μέσα στην κοιλία του Κήτους, βγαίνει και αυλαβής. Γι' αυτό και ευχαρίστως φώναζε. «Εγώ, Κύριε, επειδή λυτρώθηκα από τη θανατηφόρα συμφορά από το Κήτος, θα σου προσφέρω θυσίες μαζί με φωνές ευχαριστήριες». Επειδή όμως, ολοκληρώνει τώρα την ερμηνεία του Άγιος Νικόδημος, επειδή όμως, λέει, τώρα έπαυσαν οι θυσίες των ζώων, τώρα δεν προσφέρουμε ζώα, όπως την Παλαιά Διαθήκη, ως θυσία στον Θεό, γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί έχουμε άλλες θυσίες, με τις οποίες πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Κατ' εξοχήν βέβαια έχουμε την ανέμακτο θυσία της Θείας Λειτουργίας, τη Θεία Ευχαριστία. Αλλά έχουμε και άλλες θυσίες και άλλα πράγματα που μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε στον Θεό για να Τον ευχαριστούμε. Έχουμε θυσία δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Την προσφορά της καθόλου αρετής, της καθολικής αρετής, το σύνολο των αρετών. Ο άνθρωπος δηλαδή που είναι ενάρετος, που ασκεί τις αρετές, που καλλιεργεί τις αρετές, ο άνθρωπος αυτός προσφέρει θυσία ευχαριστία στο Θεό. Σε αυτήν τη θυσία ευδοκεί και αρέσκεται ο Θεός. Γι' αυτό και λέει και ο ψαλμωδός στον 50ο ψαλμό. «Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης». Όχι η θυσία ζώων, αιματηρές, αλλά την ανέμακτο θυσία της δικαιοσύνης, δηλαδή του συνόλου των αρετών. Γιατί αυτό σημαίνει η λέξη δικαιοσύνη.
όλες τις αρετές, την ταπείνωση, την αγάπη, τη συγχωρητικότητα, τη σιωπή, την πραότητα, την αγαθότητα, την ακατακρισία, την εγκράτεια, την αγνότητα. Έχουμε ως θυσία επίσης το συντετριμένο πνεύμα, για το οποίο πάλι ο ίδιος ο Δαβίδ γράφει: «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο». Αυτή είναι η θυσία επίσης που αρέσει στον Θεό. Δηλαδή, το να είμαστε ταπεινοί, να έχουμε πνεύμα συντετριμένο, όχι πνεύμα επιρριμμένο, όχι να είμαστε υψάπιανες, να είμαστε αλαζόνες, να είμαστε με μεγάλη ιδέα ότι είμαστε κάποιον τι. Έχουμε θυσία ενέσεως λοιπόν και το πνεύμα το συντετριμένο. Έχουμε θυσία ενέσεως η οποία δοξάζει τον Θεό. Όπως αυτός πάλι λέει, θυσία ενέσεως δοξάσιμε. Οφείλουμε να δοξολογούμε τον Θεό και με τα λόγια μας και με τη σκέψη μας και με την καρδιά μας. Έχουμε όμως προπάντων να προσφέρουμε θυσία στον Θεό αυτά τα ίδια τα σώματά μας. Όχι τα σώματα αλόγων ζώων όπως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το ίδιο το σώμα μας. Πώς θα προσφέρουμε θυσία στον Θεό το σώμα μας? Όταν το νεκρώσουμε από κάθε φρόνημα σαρκικό και από κάθε επιθυμία σαρκική. Αυτή η θυσία είναι βάρηση στον Θεό, όπως μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Παρακαλώ ημάς, αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού». Σας παρακαλώ, αδελφοί, με τους ικτυρμούς, δηλαδή με τη φιλανθρωπία, με την εσπλαχνία του Θεού, σας παρακαλώ, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίας Αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών. Να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Αυτό είναι η λογική λατρεία μας. Δεν προσφέρουμε πλέον σώματα αλόγων ζώων, αλλά το ίδιο το σώμα μας. Και όχι μόνο το σώμα, αλλά και όλη την ύπαρξή μας. Και λατρεύουμε έτσι λογικά τον Θεό, με τον εαυτό μας και με το πνεύμα το συντετριμένο και με την καθόλου αρετή, με την δικαιοσύνη. Όλες αυτές τις θυσίες πρέπει να τις προσφέρουμε στον Θεό για να ευαρεστήσουμε σε Αυτόν και να Τον ευαρεστήσουμε όπως πρέπει. Της υπεραγίας Θεοτόκου Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.